Ελεύθερη επιστροφή από τις 19 Ιουλίου χωρίς καραντίνα θα έχουν οι πλήρως εμβολιασμένοι Βρετανοί τουρίστες που επιστρέφουν στη χώρα από τις χώρες που είναι στην πορτοκαλί λίστα. Αυτό είναι το σενάριο που αναπαράγεται από διεθνή μέσα ενημέρωσης ως το επικρατέστερο, με την κυβέρνηση της χώρας να λαμβάνει επίσημες αποφάσεις εντός των επόμενων ημερών. Αυτό που υποστηρίζεται και που έχει καλλιεργήσει ήδη αισιοδοξία και στην Κρήτη είναι ότι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες που θα φτάνουν από τις χώρες που έχουν συμπεριληφθεί στην πορτοκαλί λίστα της Βρετανίας, όπως είναι η Ελλάδα, θα αποφεύγουν την καραντίνα, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προετοιμάζονται για να ελέγχουν την κατάσταση εμβολιασμού των επιβατών στις πτήσεις προς τη Βρετανία για πρώτη φορά. Με δεδομένη την αργοπορία στην ένταξη της Βρετανίας μέσα στο χάρτη των μαζικών πτήσεων με θερινούς επισκέπτες στο νησί, ο κ. Χαλκιαδάκης δήλωσε ότι αυτό που διαφαίνεται είναι ότι σε επίπεδο κρατήσεων, αν όλα κυλήσουν ομαλά, η κίνηση σαφέστατα σε κάποιες περιόδους μέσα στις επόμενες εβδομάδες και κυρίως τον Αύγουστο, ίσως επιτευχθεί να θυμίζει ακόμη και νούμερα του 2019. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για μας εδώ στην Κρήτη και είναι σημαντικό να ανοίξει. Θα πάρει βέβαια κάποιο καιρό, κάποιο διάστημα, μέχρι να δρομολογηθούν και να αρχίσουν να έρχονται οι κρατήσεις έστω της τελευταίας στιγμής, αλλά μη τι άλλο ανοίγει περισσότερο μία μεγάλη αγορά. Τώρα, από μας εξαρτάται εάν θα μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Διότι αν δεν τρέξουμε να εμβολιαστούμε όλοι, αν δεν τρέξουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να μην μπούμε εμείς στην κόκκινη ζώνη για τους Εγγλέζους και να μείνουμε έστω στην πορτοκαλί, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να προχωρήσει η σεζόν με καλύτερες συνθήκες και προϋποθέσεις. Προς το παρόν βέβαια οι κρατήσεις ευτυχώς πάνε καλά. Μπορούμε να πούμε πως πάνε καλά, δηλαδή βλέπουμε μια Γερμανία που έχει τεράστια δυναμική, η Ολλανδία ξεκίνησε καλά ξανά, το Βέλγιο. Από τις 17 του μήνα θα ξεκινήσει και η Μεγάλη Βρετανία. Θα δείτε τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Και πάνε προς... Υπάρχει περίπτωση να δούμε και μέρες του 19, μέσα στον Αύγουστο. Βασική προϋπόθεση για να υλοποιηθεί ένα τόσο αισιόδοξο σενάριο, που ίσως να τροφοδοτήσει ακόμη και σε περίοδο πανδημίας, με μια καλή αποτύπωση την οικονομία του νησιού, θα πρέπει, όπως εξήγησε ο κ. Χαλκιαδάκης, να θεωρείται μια μαζική εμβολιαστική πρωτοβουλία από τους πολίτες, που θα αλλάξει το επίπεδο ανοσίας στο νησί και θα δημιουργήσει την ασφάλεια στους επισκέπτες να ταξιδέψουν χωρίς έντονο προβληματισμό. Η μόνη μας σωτηρία είναι τα εμβόλια. Αν δεν κάνουμε τα εμβόλια, θα έχουμε πρόβλημα όλοι μας. Και όταν κλείσουμε τις επιχειρήσεις μας, τι θα κάνουμε μετά? Αυτό δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος όμως. Υπάρχουν θέματα και πρέπει όλος ο κόσμος να πάει να εμβολιαστεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα και κλιπαρώ τον κόσμο να πάει, διότι αν εμβολιαστούμε όλοι έχουμε το τείχος ανοσίας. Από εκεί πέρα θα έχουμε ασφάλεια στον τόπο μας. Πάντως η εικόνα των αφήξεων τις τελευταίες ημέρες, αν και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνδεθεί με την αύξηση των κρουσμάτων, εμφανίζεται σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα λιγότερο δυναμική. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω καθημερινά, έχουν πέσει γύρω στις 20.000 από ό,τι είχαμε την περασμένη εβδομάδα ή τις περασμένες εβδομάδες όλες. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Διότι εδώ πρέπει να αυξάνονται και όχι να μειώνονται. Πρέπει ο κόσμος πια να καταλάβει ότι πρέπει να κάνουν τα εμβόλια.